λίγο το σχόλιο σου. Ναι. Επειδή αυτό το θέμα το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές μαζί και επειδή προσπάθησα κι εγώ αρκετές φορές να πάρω ένα τηλέφωνο στην Πολεοδομία, να μιλήσω μαζί με τον διευθυντή της Πολεοδομίας για να μου πει για αυτές τις 43 πολυκατοικίες. Δεν είχα την τύχη να επικοινωνήσω μαζί του, βέβαια. Είναι απόρριτος ο φάκελος. Ναι, είναι απόρριτος ο φάκελος. Είναι απόρριτος. Αυτό μας έχουν πει στην τελευταία στιγμή. Ναι, μείνετε κόκκαλο τώρα όλοι. Είναι απόρριτος ο φάκελος. Ωραία, να ρωτήσω. Αφορά την ασφάλεια ανθρώπων που μένουν σε αυτές τις πολυκατοικίες που κρίθηκαν ακατάλληλες. Γι' αυτό φωνάζω. Κρίθηκαν ακατάλληλες. Άρα, σε πολυκατοικίες οι οποίες κρίθηκαν ακατάλληλες, 43 στον αριθμό, μένουν άνθρωποι, μένουν οικογένειες, έτσι. Αλλά δεν μπορούν να μας πούν ποιες πολυκατοικίες είναι, γιατί ο φάκελος είναι απόρριτος. Ο δείκτης θελαστικής επάρκειας αυτών των πολυκατοικιών είναι πολύ πιο κάτω, πάρα πολύ πιο κάτω από τα όρια τα οποία επιβάλλει το ΕΤΕΚ. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε, όταν λέμε απόρριτος, δεν επιτρέπεται στο διευθυντή της Πολεοδομίας, δεν επιτρεπόταν στο διευθυντή της Πολεοδομίας από τον προηγούμενο Υπουργό Εσωτερικών να ενημερώσει τη Βουλή. Ελπίζω ο νέος Υπουργός των Εσωτερικών να δώσει την αδειά του και να επιτρέψει, όχι για να ενημερωθούμε εμείς ούτε εσείς. Όχι, οι άνθρωποι που μένουν στις πολυκατοικίες. Ακριβώς. Οι άνθρωποι που είναι μέσα. Δεν είναι ούτε εσείς που έχετε περιέργεια, ούτε εμείς που έχουμε περιέργεια. Όχι, περιέργεια δεν είμαστε, αλλά είναι καθήκον μας τουλάχιστον να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, γιατί αυτή η διασφάλιση της ασφάλειας στις τελευταίες ημέρες, αυτή η φράση δίνει και παίρνει. Το έχουμε ακούσει κι αλλού. Μιλούμε μόνο και λέμε ωραία λόγια όταν συμβεί το κακό. Όταν προσπαθούμε να προλάβουμε το κακό, βλέπεις και εσύ, βλέπουμε και εμείς πόσες δυσκολίες μπορούμε να βρούμε μπροστά μας. Να ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή, πόσο καιρό πάει αυτή η ιστορία με τις 43 ακατάλληλες πολυκατοικίες? Πάει τουλάχιστον 2 χρόνια, θυμάμαι εγώ. Αυτά τα 2 χρόνια που θυμάσαι εσύ, και αφού ξέρουμε ότι έχουν κρυθεί ακατάλληλες αυτές τις πολυκατοικίες, έχουν γίνει κάποια έργα σε αυτές τις πολυκατοικίες, βελτιωτικά εννοώ, για να μην πέσουν οι πολυκατοικίες? Κατερίνα. Ναι. Αντιληφθείτε ότι δεν ξέρουμε ποιες είναι. Μπορεί να έχουν γίνει έργα βελτιωτικά όμως. Δεν σας λέω ψέματα. Ότι δεν ξέρω ποιες είναι. Ότι δεν ξέρουν οι άνθρωποι που μένουν σε αυτές ποιες είναι. Μπορεί σε κάποιες να έγιναν. Μπορεί όμως και να μην έγιναν. Α. Δεν μπορώ να ξέρω αφού δεν ξέρω ποιες είναι. Ναι, σωστό. Πρέπει να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα, την Πέμπτη, πήγε μια επιστολή ηλεκτρονικά σε όλους τους βουλευτές μέλη της Επιτροπής Προστασίων για να τη δουν. Να συμφωνήσουμε για να την στείλουμε όλοι εκ μέρους όλων των κομμάτων και την έχω στείλει την Παρασκευή το πρωί, που απευθύνεται στην Πολεοδομία Υπουργό Εσωτερικών, Γενικό Εισαγγελέα, Γενικό Ελεκτή, Επίτροπο Προδικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ένωση Δήμων, γιατί η Δήμη είναι υπεύθυνη για τα κτίρια, Ένωση Κοινοτήτων και την Παγκύπρια Ένωση Προσίου. Και ζητούμε να δοθεί αυτή η ενημέρωση. Και εκτός αυτού, ζητούμε αυτούσια την μελέτη στατικής επάρκειας, καθώς επίσης και τα συμπεράσματα της μελέτης, για έκαστη πολυκατοικία προσφυγικού οικισμού στη Δημοκρατία. Πότε θα έρθει ο κύριος Ιωάννου στη Βουλή να σας δει? Στη Βουλή θα έρθει σε 15 μέρες, όχι σήμερα την Τρίτη, σε 15 μέρες. Εσείς πότε θα πάτε? Σήμερα έχουμε Επιτροπή Προσφύγων. Όχι, εσείς καλέσατε και τον κύριο Ιωάννου Τον καλέσαμε και τον κύριο Ιωάννου. Έχω μιλήσει και μαζί του. Θα είναι σε 15 μέρες στην Επιτροπή. Μάλιστα. Θα είναι παρόν. Μάλιστα. Θα έρθει για την πρώτη του συνεδρία, την πρώτη του ενημέρωση. Είναι μέσα από τα, είναι με ένα από τα θέματα τα οποία θα... Οπωσδήποτε αντιλαμβάνεστε. Την ερχόμενη εβδομάδα, το θέμα των 43 πολυκατοικιών, γιατί στην επιστολή γράφουμε ότι έχουν 7 μέρες να διαβουλευτούν και να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Ναι. Για να ξέρουμε και εμείς τι θα κάνουμε στο πλαίσιο του νόμου. Ναι. Γιατί ο νόμος δεν επιτρέπει σε δημόσιους λειτουργούς να αποκρύβουν στοιχεία από τη Βουλή. Ναι. Και προβλέπονται και ποινές για αυτό το θέμα. Επομένως, σε μια εβδομάδα, για να ξέρουν και αυτοί τι θα κάνουν, για να ξέρουμε και εμείς τι θα κάνουμε. Την επόμενη Τρίτη δηλαδή έχουμε τις 43 πολυκατοικίες. Μετά έχουμε τον Υπουργό. Μάλιστα. Και εκεί ο καθένας ενώπιον των ευθυνών του. Μάλιστα. Θα τα λέμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου. Σε ευχαριστώ καλημέρα, πάρα πολύ που ανταποκρίθηκες. Καλημέρα. Να είσαι καλά.